7 μήνες μετά την τραγωδία στο Γεροπόταμο, όπου 4 άνθρωποι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμα πολύτεκνος κτηνοτρόφος βρήκε τραγικό θάνατο στο Βατουδιάρη ποταμό στον Αποκόρονα, η ελληνική πολιτεία αποφασίζει την οικονομική στήριξη των οικογενειών των θυμάτων. Ένας 62χρονος βιοπαλαιστής της ζωής, ο οποίος άφησε 4 παιδιά, τη σύζυγό του, να προσπαθούν να επιβιώσουν σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Η απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών Θεοδόρου Σκυλακάκη και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνας Μιχαηλίδου έρχεται να ανακουφίσει οικονομικά και τους συγγενείς της 29χρονης, του 28χρονου σύζυγου, της 20χρονης αδελφής της γυναίκας και της 58χρονης μητέρας τους που επέβαιναν στο μοιραίο όχημα που εντοπίστηκε στις 17 Φεβρουαρίου μετά από μια τεράστια επιχείρηση θαμμένο κάτω από τη λάσπη. Έρχεται πάλι το κράτος να δείξει επιτέλους το ανθρώπινο πρόσωπό του. Να δώσει δηλαδή μια χείρα βοηθείας, να μην ξεχάσει αυτούς τους ανθρώπους και να προσπαθήσει να τους δώσει μια οικονομική ανάσα, προκειμένου και οι ίδιοι να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της καθημερινότητας, της επιβίωσης δηλαδή. Σύμφωνα με την απόφαση, στους συγγενείς τους χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ και επιπλέον στα ανήλικα παιδιά των νεκρών χορηγείται σε κάθε ένα μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ μέχρι την ενηλικίωσή τους. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση χορηγείται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή επίδομα που καταβλήθηκε ή καταβάλλεται για την στήριξη των πληγέντων από την πλημμύρα. Νομίζω είναι μια σημαντική βοήθεια προκειμένου και οι ίδιες να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες τους. Δικαιούχοι είναι στην περίπτωση του κτηνοτρόφου από τον Αποκόρονα η σύζυγος και τα παιδιά του 62χρονου και στην περίπτωση των 4 θυμάτων του Γεροποτάμου οι πλησιέστεροι συγγενείς πρώτου βαθμού.